εδώ εκτός των άλλων αντιλαϊκών δεν κατοχυρώθηκε η αξιοποίηση ενός χώρου όπως η χερσαία ζώνη της Μαρίνας και η πλάζα Ρετσούς προς όφελος του λαού. Θα φτιάξουν το λεγόμενο ανθρώπινο καπιταλισμό χωρίς ανισότητες και άλλα παραμύθια για μικρά παιδιά. Συνολικότερα, η πολιτική περαιτέρω εμπορευματοποίησης της γης, αξιοποίησης φυλέτων και αναπλάσεων για να βρουν επενδυτική διέξοδο συσσωρευμένα κεφάλαια και να υποστηριχθεί ο σχεδιασμός του κεφαλαίου και στον τουριστικό αλλά και σε άλλους κλάδους, βρίσκεται στο επίκεντρο των στόχων του Ταμείου Ανάκαμψης και του αντίστοιχου Εθνικού Σχεδίου και της λεγόμενης Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Εκεί δίνονται κατευθύνσεις για επενδύσεις σε χώρους που μένουν αναξιοποίητοι ή ρημάζουν συνειδητά τόσα χρόνια. Για να ξεπεραστούν οι όποιες λαϊκές αντιδράσεις, χρησιμοποιείται ένας φιλοπεριβαλλοντικός μανδύας με προδιαγραφές για βιοκλιματικά κτίρια, αλλά και ορισμένους χώρους πρασίνου που θα παίζουν επί της ουσίας το ρόλο του πράσινου προάβλιου ανάμεσα σε ξενοδοχεία, πολιτικές κατοικίες, δίπλα σε περίκλειστες μαρίνες και άλλες χρήσεις. Γενικότερα, το λεγόμενο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης δεν είναι τίποτα άλλο παρά το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της αστικής τάξης για τη διασφάλιση της κερδοφορίας του κεφαλαίου και την αξιοποίηση αυτών των πόρων με νέες θυσίες για το λαό. Αυτό το ταμείο δεν είναι ένα ουδέτερο αναπτυξιακό εργαλείο. Αντίθετα, θα το πληρώσουν ακριβά οι λαοί της Ευρώπης, ενώ κάθε εκταμείευση θα συνοδεύεται από νέα, δρομολογημένα, αντιλαϊκά προαπαιτούμενα. Κατά τη Μαρίνα της Αρετσούς, ολοκληρώνεται ο διεθνής διαγωνισμός από το ΤΑΙΠΕΔ για την ιδιωτικοποίησή της με όλες τις προδιαγραφές που θα κατοχυρώσουν την κερδοφορία του υποψήφιου επενδυτή. Και επειδή αυτή δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί μόνο με τις χρήσεις και από τη διαχείριση της Μαρίνας, προβλέπεται μεγάλη αύξηση της εκμετάλλευσης του χώρου με μεγάλους συντελεστές δόμησης, κάλυψης και μεγάλο ύψος κτηρίων στη χερσαία ζώνη για την ανάπτυξη τουριστικών, εμπορικών και άλλων χρήσεων. Η ουσία είναι ότι με τα σχέδια τα οποία έχουν κατατεθεί και γίνονται αποδεκτά υπό όρους από τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ, τη διοίκηση της περιφέρειας, τη διοίκηση και άλλες παρατάξεις του Δήμου, μπαίνει εμπόδιο στη δυνατότητα για αξιοποίηση της χερσαίας ζώνης προς όφελος του λαού, αλλοιώνεται το φυσικό περιβάλλον, δημιουργούνται προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση μιας περίκλειστης ζώνης στην οποία δεν θα επιτρέπεται η ελεύθερη πρόσβαση, ανοίγει ο δρόμος για την ανάπτυξη κτηριακών εγκαταστάσεων που δεν θα αφορούν αποκλειστικά τη διοίκηση της Μαρίνας, συμπαρασύροντας βεβαίως εξελίξεις και στο υπόλοιπο παραλιακό μέτωπο. Σημειώνουμε εδώ ότι το κόμμα μας με όλες τις δυνάμεις είχε έγκαιρα προειδοποιήσει για αυτό το ενδεχόμενο με εκδηλώσεις, παρεμβάσεις, ανακοινώσεις με κάθε πρόσφορο τρόπο. Φυσικά, οι συγκεκριμένες εξόφθαλμα απαράδεκτες προβλέψεις της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για εκτεταμένη δόμηση κτλ, για τις οποίες τοποθετηθήκαμε ολοκληρωμένα στη Μητροπολιτική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλονίκης αλλά και στο Δημοτικό Συμβούλιο, υποχρέωσαν ορισμένα τοπικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, άλλων κομμάτων, εκλεγμένους τους στην τοπική διοίκηση, αλλά και άλλους που με το μανδύα του ανεξάρτητου συμφωνούν σε μια πολιτική που δημιουργεί συνεχώς προβλήματα στους εργαζόμενους, τους υποχρέωσαν σε ορισμένους ελιγμούς. Βέβαια, ό,τι γράφει δεν ξεγράφει έτσι απλά. Γιατί είναι αυτοί που πολιτικά στήριξαν διαδοχικές κυβερνήσεις και μια αντιλαϊκή πολιτική η οποία έχει δεσμεύσει την ακίνητη περιουσία του δημοσίου για επιχειρηματική αξιοποίηση για 99 χρόνια, δηλαδή για έναν αιώνα. Το έγκλημα είναι γνωστό, όπως και η άρνησή τους, ακόμα και να συζητηθούν ερωτήσεις του κόμματός μας στη Βουλή, τόσο επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, όσο και επί της σημερινής της Νέας Δημοκρατίας, για την απόδοση χώρων που είναι δεσμευμένη σε ΤΑΙΠΕΔ και ΕΤΑΔ προς όφελος του λαού. Είναι αυτοί που έδωσαν χρόνο με την υπερψήφιση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, με ορισμένες παρατηρήσεις, στο ΤΑΙΠΕΔ για να προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση. Τώρα, όλοι μαζί επιδιώκουν τον αποπροσανατολισμό του λαού που αντιδρά και τη ρημούλκησή του στη γραμμή του υποτιθέμενου μικρότερου κακού που πάντα, ως γνωστόν, προετοιμάζει ένα μεγαλύτερο. Σαν εργαλείο,
χρησιμοποιείται σε αυτή τη φάση η πρόταση για δημοψήφισμα, το οποίο στο όνομα μιας υποτιθέμενης δημοκρατικής έκφρασης θα θέσει το εκβιαστικό και ψεύτικο δίλημα για το λαό μας, ιδιωτικοποίηση με τους όρους της μελέτης ή με τους όρους που βάζει η πρόταση της διοίκησης και στηρίζουν οι υπόλοιποι. Το δημοψήφισμα θα δώσει και άλλο χρόνο στους σχεδιασμούς του κεφαλαίου. Θα καθυστερήσει την ουσιαστική ενημέρωση, αλλά και απαραίτητη ανάπτυξη αγώνων, όχι μόνο για να μην προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση της Μαρίνας, αλλά για να τεθεί επιτέλους ως άμεσο ζήτημα η αξιοποίηση αυτών των χώρων προς όφελος του λαού. Θα βάλει τους εργαζόμενους της περιοχής στη θέση του παθητικού δέκτη μιας αποπροσανατολιστικής αντιπαράθεσης και όχι στη θέση του ενεργητικού και δραστήριου διεκδικητή όλων όσων μας αξίζουν για να ζούμε καλύτερα.